για πολλοβδομάδα, δύο παιχνίδια, έχουν και ένα πρέπει μπροστά τους και τα δύο, έτσι. Σίγουρα, ναι, έχουν ένα πρέπει. Κάναμε μια πολύ καλή νίκη πριν και θέλουμε να συνεχίσουμε με πάλι άλλη μία, γιατί συνήθως μετά από κάτι πολύ καλό δεν είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι στο επόμενο, αλλά τώρα πρέπει να κερδίσουμε. Αντώνη, είναι λίγο περίεργη η συνθήκη. Ήρθε καινούριος προπονητής, ωστόσο το βηματισμό μάλλον είχατε αρχίσει να τον βρίσκετε. Άρα, σε ποια κατάσταση είναι η ομάδα σε σχέση με τα δύο παιχνίδια και ειδικά με το αυριανό? Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Πολύ σταδιακά, επειδή έχουμε μόνο δύο προπονήσεις. Η ομάδα όντως είναι σε ένα, πιστεύω, αρκετά καλό ρυθμό τώρα και όπως είπα, είναι ένα παιχνίδι που μαζί με τον κόσμο μας πρέπει να το κερδίσουμε. Λοιπόν, εσύ είσαι πιο καινούριος από τον κύριο Μπαρτζόκα, αλλά είναι ένας προπονητής κάτοχος της Ευρωλίγκα που έρχεται να αλλάξει λοιπόν τον Ολυμπιακό, έτσι όπως φαίνεται. Ποια είναι η δική σου αίσθηση? Δεν ξέρω. Εγώ έχω το παιχνίδι την Τρίτη. Τώρα τι θα αλλάξει και τι όχι, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι την Τρίτη. Αυτό. Η παρουσία του Γιώργου Μπαρτζόκα που τον ξέρει σαν αντίπαλο, έστω. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, ένας προπονητής, όπως είπες, έχει κερδίσει πρώτος Έλληνας που έχει κερδίσει την Ευρωλίγα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω εγώ για τον coach, αλλά σίγουρα θα βοηθήσει και εμένα και την ομάδα.